Καλησπέρα και καλώς ήρθατε πάλι πίσω εδώ στο κανάλι του Giovanni Ioannou για ακόμη μια φορά μαζί για ένα ακόμη φοβερό βίντεο φωτογραφίας. Αυτή τη φορά, όπως έχετε δει και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για τον φακό 1020 της Sigma. Έναν φοβερό, εκπληκτικό, τρομερό φακό της Sigma που κάνει παπάδες πραγματικά. Μείνετε μαζί μου, πάμε να δούμε το intro και σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα θα δούμε από κοντά αυτό τον αξιοπρεπή φακό της Sigma. Το intro έπεσε και τώρα είναι ώρα να πέσει και ο φακός σιγά σιγά στα χέρια μου για να το δούμε ακόμη καλύτερα, να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά, τα βασικά του φακού. Ένα λεπτό να τον επιάσω, τον φακό έτσι. Λοιπόν, ένας φακός πραγματικά, πώς να τον ξηράφει. Ξηράφι. Έχουμε και κοινό σήμερα. Έχουμε ένα μοναδικό κοινό σήμερα. Πρόσεξε γιατί κόβει. Και τον ιδιοκτήτη του ξηραφιού εδώ, του Sigma του 1020. Λοιπόν, αυτός ο φακός, παιδιά μου, είναι ένα zoom φακός ultra wide, το οποίο ξεκινάει από το 10 και φτάνει μέχρι το 20, όπως είπαμε. Και βέβαια αυτός ο φακός σε μια crop φωτογραφική μηχανή θα γίνει από 16 έως 32, ένα ωραίο ας πούμε ultra wide, έτσι. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλάνο, ένα πολύ μεγάλο κάνδρο θα έλεγα καλύτερα, στο να φωτογραφίσουμε. Χωρίς ιδιαίτερες παραμορφώσεις. Χωρίς ιδιαίτερες παραμορφώσεις, καλά συμπληρώνει ο ιδιοκτήτης του φακού εδώ πέρα, που έχει φέρει του ξηραφιού βασικά. Βλέπετε εδώ πέρα τα κρυσταλά του. Τα βλέπετε τα κρυσταλά του. Είναι μοναδικά, εκπληκτικό, τρομερά. Κρύσταλλο, κοκκινίζει κιόλας. Φαίνεται ο διάολος, ο σατανάς που βγαίνει από μέσα. Δεν το βλέπετε εδώ. Κοκκινίζει, έχει πάρει φωτιά φακός. Λοιπόν, δυνατότητα το διάφραγμα από το 4 μέχρι το 5,6. Έχουμε ένα μεταβλητό διάφραγμα, το οποίο όσο ζουμάρει ο φακός και πηγαίνει προς το 20, προς το 32 ας πούμε, μικραίνει το διάφραγμα. Είναι ένα πρόβλημα αυτό τη νύχτα. Της νύχτας τα καμώματα λοιπόν τα βλέπει μέρα και γελά με αυτόν τον φακό. Αλλά αν έχουμε ένα καλό τρυποδάκι, δεν φοβόμαστε τίποτα παιδιά. Δεν φοβόμαστε χάρο. Την ημέρα πάντως είναι ξηράφι και ειδικά στο 10 που είναι 16, για τη σκρόπ όπως είπα και με 4 διάφραγμα, ξηράφι διάφραγμα από όσα μας έχει πει και ο ιδιοκτήτης βάλει. Ξέρω εγώ τώρα, ο ιδιοκτήτης είναι από τους καλούς φωτογράφους θα έλεγα, έτσι, που υπάρχουν στο κόσμο. Ναι, στον κόσμο, συμπληρώνει, μ' αρέσει αυτό. Βεντούζα. Λοιπόν, που λέτε με AF και auto focus και manual focus, έτσι, για όσους δεν είναι του αντρικού συστήματος, του manual, έχει και auto focus, εντάξει, κάνεις ένα beep και κάνει auto focus όπου γουστάρεις ρε αδερφέ. Δεν έχει όμως stabilizer, αλλά να μου πεις τι να το κάνεις το stabilizer σε αυτό το φακό. Αυτός ο φακός είναι να τον βάλεις πάνω σε ένα τρυποδάκι, να τραβήξεις ένα ποτάμι, να βγάλεις μια φωτογραφία με το κλίστρο σου, να το έχεις εκθέσει πολλή ώρα, έτσι, να βγάλεις μια φωτογραφία την οποία θα εκθέσουμε τον αισθητήρα μας πολλή ώρα και να βγάλουμε μια τέλεια, κρυστάλλινη, πραγματικά κρύσταλλο εικόνα. Αλλά τώρα, αν αυτό το φακό τον πάρεις και το κάνεις χεράτο στο 1.50, αδερφέ, δεν θα κάνεις δουλειά. Οπότε, θυμηθείτε, αυτός ο φακός είναι για τοπίο, είναι για κλειστούς χώρους, αλλά πάλι με φλάς. Θυμηθείτε, με φλάς. Και, εντάξει, στο 1.50 δεν κάνει, δεν θα σου κάνει τη χάρη αυτός ο φακός, γιατί δεν έχει stabilizer. Αλλά τα κρύσταλλα, πραγματικά, ξυρίζουν. Εγώ την πρώτη φορά που τον έπιασε στα χέρια μου, επειδή δεν με ήξερε, μάτωσα.
Μάτωσα μαλάκες, μάτωσα. Λοιπόν, ο ιδιοκτήτης είναι εδώ, αν θέλει μπορεί να πει δύο λόγια, χωρίς να εμφανιστεί στην κάμερα. Για το μυστήριο έτσι, γιατί για το μυστήριο, να μην ξέρετε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του κακού. Θέλεις να πεις κάτι, αδερφέ? Ναι. Τι θες να πεις? Κάτι. Για αυτό το φακό, δεν θες να πεις τίποτα? Τα είπες όλα εσύ, αγόρι μου, μπράβο. Αυτός ο φακός, επειδή τον έχω δουλέψει, είναι καλός για αυτό που είναι, για τα χρήματά του είναι καλός. Μέχρι εκεί. Ξεχάσαμε, αυτή τη στιγμή πρέπει να παίζει γύρω στα 4 με 4,50, κάπου εκεί πέρα. Δεν κάνει για βίντεο. Ναι. Τόσο. Ακούγεται λίγο... Ναι, το ναι, σύστημά του. Αυτό. Ναι. Τι άλλο σε έχει ενοχλήσει, τι σε έχει πειράξει, τι δεν σε έχει αρέσει? Τι δεν σε έχει αρέσει στο φακό? Εντάξει, είναι για πολύ συγκεκριμένη χρήση ο φακός. Είναι για τοπία, για εσωτερικούς χώρους και με σωστούς φωτισμούς και κατάλληλες ρυθμίσεις. Αν δεν τα ξέρεις αυτά, καλύτερα να μην τον πάρεις. Αν δεν τα ξέρεις αυτά, καλύτερα να ψαχθείς το κανάλι μου να τα μάθεις, αδερφέ. Ναι, έχουμε αυτό. Κάνει μια σειρά από βιντεάρες, από διαφράγματα, από κλίστρα, από ISO. Το πανηγύρι γίνεται εκεί μέσα, καταλαβαίνετε πιανού. Λοιπόν, οπότε, κάτι άλλο θες να συμπληρώσεις? Όχι. Δεν θέλει να συμπληρώσει κάτι άλλο. Πραγματικά μοναδικός, τα κρύσταλά του είναι υπέροχα. Και ιαπωνέζικος, έτσι. Ιαπωνέζικος φακός. Λέει Japan. Λέει Japan. Πού το λέει? Japan. Πού το λέει, γιατί λες? Εδώ ξανά. Πέρα, να το. Japan. Ναι. Japan. Εντάξει. Εδώ. Εδώ. Εδώ, παιδιά, λέει Japan. Δεν ξέρω αν το κάνει, αν το εστιάζει τώρα το μαραφέτη εδώ. Αλλά εδώ λέει Japan, φίλε. Τέτοιο φακό δεν βρίσκεις εκεί έξω, να πούμε, πουθενά. Οπότε, όσοι θέλετε ένα 10-20, είτε για Nikon είτε για Canon, εδώ είστε. Εδώ. Με αγάπη από το φίλο σας τον Giovanni, που ξέρετε πως σας αγαπάει. Ξέρετε ότι πάντα θα σας φέρει το καλύτερο σε αυτό εδώ το κανάλι. Εντάξει. 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 Κάντε και ένα subscribe από κάτω. Κάντε και ένα like. Κάντε κάτι. Αν θέλει και κάποιος, βρε αδερφέ, να με βρει στο Instagram, να μου στείλει ένα μήνυμα, να μου ζητήσει κάποιες πληροφορίες για συγκεκριμένους φακούς, για συγκεκριμένες ρυθμίσεις, εγώ θα είμαι πάντα στο πλευρό σας, έτσι, να σας βοηθήσω και να σας κατατοπίσω πάνω στα θέματα της φωτογραφίας που μπορεί να ενδιαφέρουν τον καθένα από εσάς. Οπότε, κάπως έτσι θα κλείσει και αυτό το βίντεο για τον 10-20 τη Sigma, έναν μοναδικό ωραίο φακό ultra wide. Είπαμε τα μείον και τα συν. Ό,τι άλλο θέλετε το γράφετε στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους σας. Φιλάκια πολλά!